Σήμερα θα μιλήσουμε για την καταραλιά και την κατάκριση, που είναι συνώνυμα, αν και δεν ταυτίζονται ακριβώς. Πριν πούμε οτιδήποτε για το 49ο πάθος των ανθρώπων, θα θυμηθούμε λίγο κάποια ιστορία του Σωκράτη, που την έλεγε πάντως στους μαθητές του, ο Πλάτων, τις μετέφερε αργότερα φυσικά αυτές τις πληροφορίες. Τα λεγόμενα φίλτρα του Σωκράτη. Φίλτρα εντός εισαγωγικών. Κάποτε λοιπόν, διηγούνται οι διάδοχοι του Σωκράτη, ενώ ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος βάδιζε στην αγορά, κάποιος γνωστός του του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει κάτι πολύ σημαντικό για κάποιο μαθητή του. Ο Σωκράτης τον κοίταξε, στάθηκε και του ζήτησε να κάνουν πρώτο το τεστ της τριπλής διήλυσης. Τριπλή διήλυση, ρώτησε απαντώντας εκείνος. Ναι, πριν μπεις, λέει ο Σωκράτης, τι άκουσες γι' αυτόν, θα ήθελα να φιλτράρω με αυτό που θα μου πεις. Το πρώτο λοιπόν φίλτρο είναι της αλήθειας. Δηλαδή, είσαι σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια? Όχι, ακριβώς σίγουρος δεν είμαι, απλά το άκουσα και ψέλησε ο συνομιλητής του. Και ο Σωκράτης συνέχισε. Μάλιστα. Άρα, δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θα μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα. Τέλος πάντων, ας δοκιμάσουμε το δεύτερο φίλτρο. Αυτό της καλοσύνης. Αυτό λοιπόν πρόκειται να πεις για το μαθητή μου είναι κάτι καλό? Καλό? Όχι, το αντίθετο μάλλον, απάντησε ο θορυβημένος εκείνος. Άρα, είπε ο Σωκράτης, θέλεις να πεις κάτι κακό για αυτόν, αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι αληθινό. Ο γνωστός του εκείνος έσκυψε το κεφάλι από μηχανία. Παρ' όλα αυτά, πρόσθεσε ο μεγάλος φιλόσοφος, μπορείς ακόμα να περάσει δοκιμασία γιατί υπάρχει το τρίτο φίλτρο, αυτό της χρησιμότητας. Δηλαδή, είναι αυτό που θέλεις να μου πεις για αυτόν κάτι που μπορεί να μου φανεί χρήσιμο, ωφέλιμο? Όχι, δεν νομίζω, απάντησε ο πληροφοριοδότης. Άρα λοιπόν, συμπέρανε ο Σωκράτης, αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, σίγουρα, ούτε καλό, ούτε ωφέλιμο, γιατί θα κάνω, θα πρέπει να καθίσω και να τα ακούσω, κατέληξε ο Σωκράτης. Εκείνος έφυγε ντροπιασμένος, παίρνοντας ένα καλό μάθημα, ένα μάθημα ζωής. Για να δούμε το παράλογο υλικό που είναι συγχαγμένο αυτό το πάθος της καταραλιάς και της κατάκρισης. Με την κακολογία συκοφαντούμε ανθρώπους, τους διασύρουμε, τους εξευτελίζουμε, έχοντας δηλητήριο μίσους και ζηλοφθονίας, χωρίς να υπολογίζουμε ότι αυτό μειώνει την υπόλοιψη κάποιων ανθρώπων. Με την καταραλιά φανερώνει κανείς συναρτώματα του αδερφού του. Με την κατάκριση την καταδικάζει στα φανερά. Δηλαδή η καταραλιά είναι πιο σιωπηλή, πιο ύπουλη, ενώ η κατάκριση είναι φανερή. Δεν υπάρχει όμως ποτέ καταραλιά ή κατάκριση που να γίνεται από θύτητα καρδίας. Το πάθος του φιλοκατήγορου είναι αφύσικο, ακόμα και από την πλευρά της ψυχολογίας. Γιατί είναι ίσως το ελάχιστο πάθος, το μοναδικό πάθος που στρέφεται κατά άλλου χωρίς προσδοκία κέρδους για τον φιλοκατήγορο. Και το μόνο που επιτυχαίνει είναι η μείωση αυτού που κατηγορεί. Σε τέτοιες μέρες πρακτικότητας είναι κλοπή. Κλοπή ο διαπράττων στερεί κάτι από κάποιον, μα το κερδίζει ο ίδιος. Με την καταραλιά όμως του κακουήθες κουτσομπολιό έχει ένα δαιμονικό κέρδος παρά ανθρώπινο. Την εξουδένωση του πλησίον. Να πάμε λίγο να πούμε ιεραρχικά τα στάδια του πάθους. Κατά έναν άλλο ορισμό, η καταραλιά, η κατάκριση και η εξουδένωση είναι τρία στάδια της ίδιας κακότητας. Έτσι, καταραλιά είναι η διάδοση με λόγια, αμαρτιών και σφαλμάτων του πλησίον. Με τη διάδοση αυτή, κάποιος καταραλεί, μιλάει εμπαθώς εναντίον κάποιου, σχετικά με υπαρκτό ή συχνά ανύπαρκτο, που τότε πρόκειται για συκοφαντία, αμάρτημά του. Δεύτερο στάδιο, κατάκριση, είναι κατηγορία κατά του ίδιου του ανθρώπου, λέγοντας ότι αυτός είναι ψεύτης, οργύλος, κλέφτης, κατακρίνοντας τη διάθεση της ψυχής του, βγάζοντας γενικά συμπεράσματα. Και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί άλλο να πει ότι κάποιος οργίστηκε, και άλλο να πει ότι κάποιος είναι οργύλος, βγάζοντας γενικό συμπέρασμα. Άλλο να πούμε, φίλε μου, είπες ψέματα, και άλλο να λέμε, φίλε μου, είσαι ψεύτης, για παράδειγμα. Ο κύριος λέει για τους κατακρίνοντες, υποκριτή. Εύκβαλε πρώτο την δοκόνα εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλή το κάρφα στον οφθαλμό του αδερφού σου. Δηλαδή βλέπεις ολόκληρο δοκάρι στο μάτι σου και πας να βγάλεις το μικρότερο από το μάτι του αδερφού σου. Λουκάς 6 κεφάλαιο 42. Τέλος, το τελευταίο στάδιο που είναι και βαρύτερο παράπτωμα από την κατάκριση είναι η εξουδένωση. Όταν όχι μόνο κατακρίνει κανείς κάποιον, αλλά τον εκμηδενίζει, αποστρεφόμενος αυτόν σαν κάτι το αειδιαστικό. Να ακούσουμε την άνωθεν σοφία. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε «Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκον». Ψαλμός Ρο 5. Διώξτον δηλαδή. Η Κοινή Διαθήκη λέει «Ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτό κατακρίνεις». Δεν πως κρίνεις τον άλλον, σε να κρίνεις τον εαυτό σου.
ενώ ο ίδιος ο Κύριος θα κάνει πιο συγκεκριμένα τα πράγματα στο Ματθαίο ζήτα 2, ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσαστε. Δηλαδή με τα κριτήρια που έχετε εσείς για τους συνανθρώπους σας, με αυτά τα ίδια θα κριθείτε και εσείς. Ο Μάξιμος ομολογητής προσθέτει: δεν είναι αλήθεια να απορρεί ο άνθρωπος όταν οι άνθρωποι αφαιρούν το δικαίωμα του Υιού να κρίνει και σαν ένα μάρτυρο κρίνουν οι ίδιοι καταδικάζοντας ο ένας τον άλλον. Υιού με ύψιλον κεφαλαίο του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακας τονίζει πως για όσα αμαρτήματα κατηγορήσαμε τον πλησίον, θα πέσουμε τελικά και εμείς τα ίδια. Ακόμη προσθέτει για την προέλευσή της καταλαλιάς. Καταλαλιά λέει, αποκύημα μίσους, λεπτή νόσος και κρυμμένη και λανθάνουσα βδέλα, αγάπης εκδαπανώσα και εξαφανίζουσα αίμα, αγάπης υπόκρισης, καρδίας ρήπου και βάρους πρόξενος, αφανισμός αγνίας. Ο Ιωάννης, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λοιπόν, πιστεύει ότι η κατάκριση, παρακάτω το λέει, είναι ανεδής αρπαγή του δικαιώματος του Θεού και όλεθρος της ψυχής αυτό που κατακρίνει, δίνοντας στο πάθος μια προέλευση φαρισαϊκή. Για την ωφέλεια της αποφυγής της κατακρίσεως υπάρχει μια διήγηση από το γεροντικό. Ένας μοναχός, ένα κοινόβιο, λέει η ιστορία, αμελής περί των πνευματικών, έπεσε βαριά άρρωστος και ενώ βρισκόταν στην επιθανάτια κλίνη, έχερε. Στους συμμοναστές του που απορούσαν για την παρησία του, διευκρίνησε: αδερφοί μου, ήμουν πάντα αμελή στα πνευματικά, το ξέρετε. Όμως ένα πράγμα τήρησα με ακρίβεια. Δεν κατέκρινα ποτέ μου άνθρωπο, γι' αυτό σκουπεύω να πω στον Δεσπότη Χριστό να παρουσιαστώ. Σύ, Κύριε, είπες, μην κρίνετε να μην κριθείτε. Και ελπίζω ότι και εσύ δεν θα με κρίνεις αυστηρά. Και ο ηγούμενος του απάντησε με θαυμασμό: πήγαινε ειρηνικά στο αιώνιο ταξίδι σου, αδερφέ. Εσύ κατόρθωσες χωρίς σκόπο να σωθείς. Αλλά διαβάζουμε για ένα γέροντα που κρίνοντας κάποιο σφάλμα ενός αδερφού του είπε το απλούστατο: α, πολύ άσχημα έκανε. Όταν αυτός ο αδερφός πέθανε, άγγελος Κυρίου, πήγε στο γέροντα κρατώντας την ψυχή εκείνου λέγοντας: αυτός που κατέκρινες πέθανε. Πού ορίζεις να τον κατατάξω, είπε ο άγγελος. Τότε ένδακρης ο γέροντας φώναξε: ήμαρτον. Και έκτοτε παρακαλούσε καθημερινά το Θεό να του συγχωρήσει εκείνη την αμαρτία, ενώ δεν τέλμησε ξανά μέχρι τέλους της ζωής του να κατακρίνει άλλον άνθρωπο. Είπαμε για αυτά, κατάκριση και τα αλλιά τα στοιχεία της. Θεραπεία όμως. Η κακολογία εδρεύει στην υποκριτική αγάπη. Έτσι κρίνουμε κάποιον δήθεν για να τον διορθώσουμε, ως καλοί εμείς. Όμως με την κατάκριση γινόμαστε εμπαθείς. Και το μόνο ουσιαστικά που μας ενδιαφέρει, όπως είπαμε, είναι να κοροϊδεύουμε τον πλησίον μας χερέκακα. Εισερχόμενοι έτσι στο τέναγος, στο βάλτο του παράλογου πάθους καταλαλιάς. Καταλαλιά και κατάκριση αντιμετωπίζονται, υποκαθιστώνται μόνο με την αγάπη και τη συμπόνια προς τον πλησίον. Διότι όπως λέει, διαβάζουμε στην Α' Πέτρο, Πιστούλη Δέλτα 8, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Ο φιλοκατήγορος δεν σταματά στη ζημιά που κάνει στον εαυτό του, αλλά περνά τις κακολουθήσεις σε άλλους, ενημερώνοντάς τους για γεγονότα, υποψίες, βάζοντας την καρδιά των ακρατών αμαρτίες. Αν όμως ο εμπαθής άνθρωπος είχε αγάπη, η ίδια η αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα. Ο πατήρ Παΐσιος τόνιζε: όταν δεν έχεις αγάπη, δεν βλέπεις με επίοικια τα λάθη των άλλων. Οπότε τους ταπεινώνεις μέσα και τους κατακρίνεις. Άρα, συμπέρασμα, η λύση είναι μόνο η αγάπη. Λέει πάλι ο Άγιος των καιρών μας, ο Αγιορείτης Παΐσιος: μην κρίνετε κανέναν. Ο πονηρός παρακινεί τους ανθρώπους να κάνουν αταξίες και βάζει λογισμούς σε άλλους για να κρίνουν ή να κατακρίνουν, και έτσι νικάει τους μεν και τους δε. Και αυτοί μεν που νικούνται και κάνουν αταξίες αισθάνονται μετά ενοχή και μετανοούν. Ενώ άλλοι που κατέκριναν δικαιώνουν τον εαυτό τους, περηφανεύονται και καταλήγουν στην ίδια πτώση με τον πονηρό, το διάβολο δηλαδή, την περηφάνεια που δεν σώζει με τίποτα. Αυτομεμψία και διάκριση. Δυο υποκατάστατα της κατακρίσεως. Μην ξεχνάμε, οι Άγιοι πώς αγίασαν, εκτός από τους μάρτυρες. Είχαν στραφεί στον εαυτό τους και έβλεπαν μόνο τα δικά τους πάθη. Με αυτοκριτική και αυτομεμψία καθάρισαν τα ψυχικά τους μάτια και έτρεσαν να βλέπουν καθαρά και βαθιά. Έβλεπαν τον εαυτό τους κατά πόλους τους ανθρώπους, θεωρώντας τους καλύτερους από τον εαυτό τους. Είχαν αποκτήσει διάκριση, ώστε να δίνουν στους άλλους πάντα ελαφρυντικά, δικαιολογώντας τους. Οι πατέρες λένε πως πρέπει μιμούμενοι τους Αγίους να βλέπουμε με πόνο αυτόν που σφάλει. Να σκεφτόμαστε το παρελθόν του ανθρώπου. Τις ευκαιρίες που του δόθηκαν ίσως στην παιδική του ηλικία για να καλλιεργήσει τον εαυτό του. Τις αναξιοποιητές ευκαιρίες που εμείς έχουμε και αυτός δεν είχε. Αυτό θα μας φέρει σε κατάνοιξη. Θα ταπεινωθούμε βλέποντας πως δεν ανταποκριθήκαμε στις δωρεές που μας δόθηκαν. Τότε, κατά τους πατέρες, θα νιώσουμε μόνο αγάπη και πόνο για τον αδερφό που δεν είχε τις δικές μας ευκαιρίες. Και τότε ένα πράγμα μένει, να αγαπήσουμε αυτόν και να προσευχηθούμε γι' αυτόν. Χαίρετε.